Με τον σύνθημα «Την Ενότητα», ο εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Αθανάσιος Μασλαρινός εγκαινίασε το βράδυ της Τετάρτης στο πολιτιστικό του γραφείο στην Ιγρίτα, το οποίο το χαρακτηρίζει και ως σημείο αναφοράς. Προτάσσοντας την ενότητα, την ταπεινότητα και τη σοφροσύνη ως αξίες της παράταξής του, έδωσε την έναρξη του προεκλογικού αγώνα προς τα στελέχη, τους υποψηφίους και τους φίλους του συνδυασμού του. Ξεκινώντας την πορεία για μια νέα νίκη, θεωρήσαμε σωστό να προχωρήσουμε πρώτα με έναν αγιασμό στο γραφείο, το οποίο από τώρα και στο εξής θα είναι σημείο αναφοράς. Ασφαλώς στις αξίες μας είναι η ταπεινότητα, και το έχουμε αποδείξει, η σοφροσύνη και το ενωτικό πνεύμα. Η ενότητα ήταν το σύνθημά μας, συνεχίζει να είναι, επειδή την πιστεύουμε. Ευχαριστούμε τον Πάτερ για τις ευχές του. Αλλά υπόσχομαι, Πάτερ, και σε εσάς, και το γνωρίζετε, τα παρακολουθείτε όλα, το ξέρω. Το ξέρουν και οι συνυποψήφοι μου, όλοι αυτοί που με στηρίζουν, ότι αυτό ζητάμε. Ενότητα, αγάπη, ταπεινότητα. Τα προηγούμενα χρόνια ξεκινήσαμε μία πορεία εξωστρέφειας του Δήμου μας και μία πορεία ανωδική. Αυτό ζητάμε από τον κόσμο, ζητάμε από όλους εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και το προηγούμενο διάστημα και τώρα που θα είμαστε μαζί, θα αγωνιστούμε για το Δήμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητάμε για άλλη μια φορά την νίκη, να μας δώσει ο κόσμος την εντολή, ούτως ώστε να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Τα έργα που έχουμε βάλει στη γραμμή να ολοκληρωθούν, αλλά και τα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά, τα οποία έχουμε πάρει εγκρίσεις να τα υλοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό αγώνα, στεμνά και ταπεινά, και η νίκη θα είναι δικιά μας. Στο πλευρό του εκ νέου του υποψηφίου δημάρχου Αθανάσου Μασλαρινού, δηλώνουν αντιδήμαρχοι της Βυσαρτίας. Θα είναι ένα δύσκολο πόσο όντως, και πιστεύω ότι προσωπικά ανταποκρίθηκα παντού. Και πραγματικά το λέω και το ξαναλέω και στους νέους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, ότι όταν κάνεις κάτι που το αγαπάς, δεν υπάρχει κούραση και συνεχίζεις να το κάνεις αυτό το πράγμα με όλη την ευχαρίστηση που έχεις από μέσα σου. Πάρα πολύ δύσκολη τετραετία, διότι περάσαμε, όπως γνωρίζετε, 2 χρόνια και παραπάνω κορονοϊό, καραντίνα, άλλα δεδομένα. Σίγουρα εγώ επηρεάστηκε το πόστο μου στην αρχή πάρα πολύ, γιατί ήμουνα στον πολιτισμό, στα σχολεία, ήμουνα στην υγεία. Τρέξαμε πάρα πολύ, βοηθήσαμε πολύ κόσμο, το γνωρίζει ο κόσμος αυτό, μοιράζαμε φαγητά, τρέχαμε στα ράπιτε, όταν ο κόσμος φοβόταν να βγει έξω, εμείς ήμασταν πρώτη γραμμή και τρέχαμε, πηγαίναμε από σπίτι σε σπίτι για εμβόλια, στα καπί για ράπιτ. Πιστεύω ότι από την πλευρά μας σταθήκαμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσαμε στον πολίτη. Σίγουρα είχαμε τρομερά προβλήματα με τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Θέλαμε να κάνουμε πολύ, πολύ πιο πολλά πράγματα με πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, αλλά δεν μας άφηναν τα μέτρα. Θεωρώ όμως ότι τώρα από φέτος και στην καλώς ηχόν των πραγμάτων την καινούργια μας θητεία, θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε ακόμη καλύτερα. Ναι, εκ νέου υποψήφιος με τον Δήμαρχο του Σάκη Μασαρινό, μετά από μια θητεία με πολλά προβλήματα λόγω COVID, με πολλές δυσκολίες, με όχι καλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και λόγω του συστήματος, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι προσπαθήσαμε πολύ. Δουλέψαμε παραπάνω από όσο νομίζουμε μερικοί. Πετύχαμε πάρα πολλά. Θα πετύχουμε ακόμα περισσότερα την επόμενη θητεία. Και θέλω να γνωρίζουν οι δημότες του Δήμου μας ότι σε ό,τι δεσμευτήκαμε ήμασταν συνεπέστατη, και σε ό,τι δεν μπόρεσαμε να γίνει, θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Το λέω αυτό γιατί η περίοδος που πέρασε ήταν και συνεχίζει να είναι, και λυπάμαι που το λέω αυτό από κάποιους συγκεκριμένους, δεν τα ισοπεδώνουμε όλα, με πόλωση, με πολλή αντίδραση, με πολλή λάσπη, και θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα σε μια κοινωνία μικρή όπως είμαστε εμείς δεν έχουν θέση. Από εμάς δεν θα δείτε ποτέ τέτοια πράγματα. Έχει δημιουργηθεί ένα σχήμα με πολύ αξιοπρέπεια, με πολύ ευγενικούς και δημιουργικούς ανθρώπους. Ξεκινάμε πρώτα από τον Δήμαρχο και συνεχίζουμε σε όλη την ομάδα. Θα κρατήσουμε το καλό κλίμα, το προεκλογικό. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο για ό,τι έχει γίνει και ό,τι πρόκειται να γίνει. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα κάνουν όλοι που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Συνεχίζουμε. Πάμε δυνατά. Ο κόσμος μας κρίνει, τονίζουν μεταξύ άλλων.
να συνεχίσουμε και να τελειώσουμε κάποια έργα που έχουμε ξεκινήσει την προηγούμενη τετραετία στην επόμενη πενταετία, εφόσον μας ψηφίσει ο λαός και νομίζουμε ότι είμαστε πάρα πολύ καλό δρόμο για να τελειώσουμε όλο αυτό το πράγμα που ξεκινήσαμε. Όπως βλέπετε, σήμερα είναι τα εγγένεια και ο αγιασμός για να μας, να πάρουμε και την ευλογία. Ναι, συνεχίζουμε, πάμε δυνατά. Είμαστε πιο δυνατοί από την προηγούμενη φορά, αυτό είναι σίγουρο. Ο κόσμος κρίνει. Αυτοί μας ανεβάζουν, αυτοί μας κατεβάζουν. Θα δείξει την 8η Οκτωβρίου. Πιστεύω ότι και τα μηνύματα που παίρνουμε είναι θετικά. Πιστεύω ότι η επανεκλογή μας θα είναι σίγουρη. Ο κόσμος προβληματίζεται, κριτικάρει. Θεωρώ όμως ότι εγκρίνει τη δική μας υποψηφιότητα. Πιστεύω ότι αναγνωρίζουν αυτά που πετύχαμε. Θα αναγνωρίζουν και αυτά που σχεδιάζουμε. Έχουμε πει το πρόγραμμά μας. Μακάρι όλες οι παρατάξεις να έχουν σχέδιο, εκτός από κατηγορίες και από το τι δεν έγινε και το όχι και τον αρνητισμό, να υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα έχουν και προοπτική υλοποίηση. Από τη μεριά μας αυτό ισχύει, είμαστε έμπειροι. Έχουμε ήδη στο Δήμο δώσει δείγματα γραφής και πιστεύω ότι είμαστε η αξιόπιστη λύση για το Δήμο Βυσσαλιδίας για την επόμενη τετραετία.